Thank you.
Studio M Productions. Με τα νερά τα
πατρίδα με χάσα. Έκλαψα και πόνεσα. Την πατρίδα με χάσα. Έκλαψα και πόνεσα. Λύουμε κι αρρώθυμο. Όι, 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 όι. Να ανασπάλω και πορώ. Κι άλλος η ζωή ζω πέρα δίμψη να βγει. Μία κι άλλος η ζωή ζω πέρα δίμψη να βγει. Νερό πόνα σε πεινά. Νερό πόνα σε πεινά. Όι, 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 όι. Και το μάτα με πεινά. Τα ταφεία με χάσα. Έθαψα και έσπαλα τα ταφεία με χάσα. Τε θάψα και έσπαλα. Τε με τέρτσα να στωρώ. Σοψόπον κουβάλω. Τε με τέρτσα να στωρώ. Όι, 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 όι. Και σοψόπον κουβάλω. Μία κι άλλος η ζωή. Στο παιδάδι ψήνα βλή. Μία κι άλλος η ζωή. Στο παιδάδι ψήνα βλή. Νερό πόνα σε πεινά. Νερό πόνα σε πεινά. Όι, 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 όι. Και το μάτα με πεινά. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας καλησπερίσω όλους και να σας καλωσορίσω στο μικρό αυτό λαϊβάκι που διοργανώσαμε για απόψε.
το οποίο φυσικά είναι αφιερωμένο στη γενοκτονία των ποντίων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Αρσένιο Χαραλαμπίδη, ο οποίος μου έκανε την τιμή και βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ δίπλα μου με τη λύρα του και τη φωνή του. Και σήμερα θα ακούσουμε από αυτόν πολύ όμορφα και συγκινητικά, θα έλεγα, μυρολόγια. Αρσένιο, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω για την ευγενική σου πρόσκληση. Και όπως πολύ καλά ανέφερες πριν, τα σημερινά τραγούδια είναι αφιερωμένα στη γενοκτονία των ποντίων, είναι μυρολόγια, και ένα εξ αυτών, λόγω της χθεσινής ημέρας που ήταν 29 Μαΐου, είναι αφιερωμένο στην άλωση της Κωνσταντινούπολης και είναι ένα ποντιακό μυρολόγιο που μιλάει ακριβώς για αυτό το πράγμα. Και μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι σε όλα αυτά εδώ πέρα τα τραγούδια που θα ακούσουμε, ότι πόσο έτσι, με πόση έμφαση αναφέρεται το γεγονός ότι όλοι αυτοί εδώ πέρα οι πρόσφυγες που έφυγαν από τον τόπο τους αναπολούνε την ομορφιά της πατρίδος τους και πονούνε που δεν είχαν την ευκαιρία να πάνε πίσω και να δούνε τα μέρη όπου μεγάλωσαν. Και επίσης αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι συνήθως σε αρκετά ποντιακά γλέντια έτσι ξεκινάμε πάντα με ένα μυρολόι, έτσι, με ένα επιτραπέζιο που έχει όχι χαρμόσυνο περιεχόμενο, το πούμε. Και αυτό εδώ πέρα καμιά φορά μπορεί να παρεξηγηθεί, αλλά πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτό γίνεται για να αποδώσουμε έτσι φόρο τιμής στους προγόνους μας και σε όλους αυτούς που πέρασαν κυριολεκτικά τα πάνδυνα, έδωσαν τις ζωές τους για να είμαστε εμείς έτσι οι πόντοι της δεύτερης, τρίτης και μετά γενιάς, για την ακρίβεια. Πολλών γενιών μετά. Ακριβώς, ναι, άμα το μετράω καλά. Έτσι ώστε να είμαστε εμείς εδώ πέρα και να ζούμε με την άνεσή μας, χωρίς να είμαστε υποδηλωμένοι, φοβούμαστε για τις ζωές μας. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, παιδιά, στο επόμενο κομμάτι. Αρσένη. Ναηλίε μας, ναβάιε μας, οι Τούρκ την πολέπεραν και πέραν το βασίλωσκα και λάεν. Κλέγνε τα μοναστήρα, μυρολογούν τα εκκλησιάς, κλέγνε τα μοναστήρα. Κι Αγιάνες ο Χρυσόστομον, κλαίει και δερνό κοπάτε. Κι Αγιάνες ο Χρυσόστομον, κλαίει και δερνό κοπάτε. Μην κλαις, Αγιάνε μου, και μη δερνοκοπάσαι. Μην κλαις, Αγιάνε μου, και μη δερνοκοπάσαι. Οι Ρωμανοί απέρασαν, οι Ρωμανοί
ας έπατνα τα χώματα και εκεί την ψημεφινά, ας έπατνα τα χώματα και εκεί την ψημεφινά. Κάπου εδώ το μικρό μας αφιέρωμα στη γενοκτονία έλαβε τέλος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους όσους παρακολουθήσατε το live. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ξεχωριστά κάποια άτομα τα οποία συνέβαλαν για το live, τα οποία είναι ο Ανδρέας Χατζηδήμου που ήταν στη σκηνοθεσία αλλά και στην εικονοληψία, τον Μιχαήλ Τόμα και τον Χρήστο το Σαράτη που ήταν στο φωτισμό, τον Χαρίτον το Χαραλαμπίδη που ήταν στο τοκιού, το Χρήστο το Γρεκό στην ηχοληψία και την εικονοληψία, τον Αντώνη τον Τζαλκίδη, ο οποίος μας χορήγησε σήμερα όλο τον εξοπλισμό του ήχου και των φώτων, και τέλος τον Αρσένη Χαραλαμπίδη, που συνέβαλε με τον δικό του τρόπο εδώ πέρα στο live. Ελπίζω να το απολαύσατε. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Εάν σας άρεσε, αφήστε μας ένα like, μοιραστείτε το, και κάντε ένα subscribe πατώντας και το καμπανάκι για να σας έρχονται και ειδοποιήσεις. Και μπορώ να πω ότι αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο το οποίο μια σειράς η οποία θα ξεκινήσει στο κανάλι μου και θα έχει αφιερώματα αναπεριοχές της Ελλάδας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.